Κατά φιλίδου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Οι εποχέ ναι. άλλαξαν, η τεχνολογία προχώρησε, η διαχείριση αποβλήτων όμω στην Ελλάδα έμεινε καθυλωμένη στι παραδοσιακέ πρακτικέ. Όμω η τεχνολογία έρχεται να βοηθήσει στη διακίνηση πληροφοριών στα ζητήματα διαχείριση αποβλήτων και να διευκολύνει τουλάχιστον το δημόσιο διάλογο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και υπάρχει μια πλατφόρμα, ηλεκτρονική πλατφόρμα, η d η οποία συλλέγει πληροφορίε σε συνεργασία με διεθνεί οργανισμού, ζητά ε, από του πολίτε να στείλουν τι δικέ του πληροφορίε για να προχωρήσει στη δημιουργία ενό παγκόσμιου χάρτη διαχείριση απορριμμάτων. Αυτό γίνεται μέσω εφαρμογών κινητή τηλεφωνίας και διαδικτύου. Στόχο είναι να μπορέσει να βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματο, καθώ κάθε χρόνο παράγονται παγκοσμίω 2 δισεκατομμύρια τόνοι αποβλήτων που αποτελούν μόνιμο κίνδυνο για την ασφάλεια και τη δημόσια υγεία ζητώντα από του πολίτε να στείλουν μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου στοιχεία για τον τρόπο διαχείριση των αποβλήτων αλλά και το κόστο που καλούνται να πληρώσουν για αυτά, η Τι Waste φιλοδοξεί να χαρτογραφήσει τη διαχείριση των απορριμμάτων παγκοσμίω. Τα στοιχεία στη συνέχεια διασταυρώνονται και αξιολογούνται πριν δημοσιευθούν σε μια ελεύθερα προσβάσιμη ηλεκτρονική πλατφόρμα πληροφοριών, προκειμένου ο πολίτη να μπορεί να συγκρίνει πολιτικέ και κόστη ανά τον κόσμο. υπάρχουν διαθέσιμε πληροφορίε για 1.600 πόλεις. Ζητάμε από τον πολίτη να στείλει με email είτε με Εφαρμογέ κινητή τηλεφωνία, πληροφορία και στη συνέχεια λέμε στον πολίτη: Σύγκρινε τι κάνει η πόλη σου με τι κάνει, τι κάνει η άλλη πόλη και πάρει απόφαση ποιο το κάνει καλά και ποιο όχι. Και αν πληρώνει όσα χρειάζονται. Τα σκουπίδια και οι ανοιχτέ χωματερέ, εκτό από το γεγονό ότι αποτελούν απειλή για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, συμβάλλουν τα μέγιστα και στην κλιματική αλλαγή, αφού εκλείουν ένα δισεκατομμύριο τόνου μεθανίου, ένα ισχυρό θερμοκηπιακό αέριο. Με την αύξηση του πληθυσμού στι αναπτυσσόμενε χώρε, θα φτάσουμε να εκλείουμε τουλάχιστον 3 δισεκατομμύρια τόνου μεθανίου μέχρι το 2030, αν δεν δράσουμε άμεσα. Επί τη ουσία, η πλατφόρμα δίνει το έναυσμα για μια ανοιχτή δημόσια διαβούλευση και παρέμβαση στον τρόπο διαχείριση των αποβλήτων. Και πρέπει άμεσα να αποφασίσουμε τι θα γίνει και στην Αθήνα, που παράγει 1.800.000 τόνου αποβλήτων τον χρόνο. Στην Αθήνα, αυτή τη στιγμή, πάμε να κάνουμε μια λύση, η οποία δεν ξέρουμε ποια ακριβώ είναι, πόσο θα μα κοστίσει και ποια θα είναι τα αποτελέσματά τη. Πάμε λίγο στα τυφλά. Θα έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να κατευθυνθούμε σε μια λύση η οποία συνδυάζει τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά ωφέλη με το σχετικά μικρότερο κόστο. Και τέτοια λύση χωρί εκτεταμένη ανακύκλωση δεν υπάρχει. Και πρέπει να ληφθεί υπόψη από αυτού που κάνουν τα έργα. Στην Ελλάδα το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίω στα ελληνικά νησιά που δεν μπορούν όλα να δημιουργήσουν δικέ του μονάδε διαχείριση. Το μελετήσαμε are... αυτό στην Ιταλία και βρήκαμε ότι η λύση είναι μόνο μία. Τα νησιά θα πρέπει να διαχειρίζονται επί τόπου τα οργανικά του απόβλητα με κομποστοποίηση και το κομπόστ να το χρησιμοποιούν για τι ανάγκε του ενώ τα ανακυκλώσιμα μπορούν να τα μεταφέρουν κάπου αλλού για αξιοποίηση. Λύση υπάρχει και για τα επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν και οικονομικά. Είναι πολύ διδακτικό το παράδειγμα της πόλης Καβασάκη στην Ιαπωνία. Είχαν πολλά βιομηχανικά απόβλητα που δεν ήξεραν τι να τα κάνουν. Έτσι σκέφτηκαν να δημιουργήσουν μια νέα βιομηχανία για την αξιοποίησή τους. Ό,τι πετούσε μία εταιρεία γινόταν πρώτη ύλη για την άλλη. Δημιουργήθηκε μια νέα οικονομία. Εκτό από διαβούλευση, πάντω, το ζήτημα των απορριμμάτων απαιτεί και δράση. Και γι' αυτό εμεί συνεχίζουμε τι δράσει καθαρισμού αυτό το Σάββατο στην Πάρνηθα.